Περίπου στις 8.30 ένα ταξί, το ραδιοταξί πήγε στην Βιάλ, αποβίβασε κάποιους πελάτες, στο γυρισμό για την πόλη του έκανε το χέρι κάποιος μετανάστης, εκεί στην εκκλησίτσα, το πήρε μέσα, το είπε να το πάει στην Αγία Ερμιόνη, όπου γνωρίζουμε αυτές οι περιοχές, Αγία Ερμιόνη, Μεγάλη Τιμίωνας, είναι στην ουσία γκέτο των μεταναστών, γιατί έχουν πάρα πολλοί ενοικιαζόμενα, χρησιμοποιούν εκεί πάρα πολλά ενοικιαζόμενα. Τον πήγε σε μια ερημιά όπου δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, του είπε ότι είναι το σπίτι του εκεί. Πριν αποβιβαστεί και τέλος πάντων να τον πληρώσει, έβγαλε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι που μέσα στο σκοτάδι δεν είδε ο οδηγός του ταξιού. Του πέρασε στο λαιμό κανονικά από την πίσω θέση, τον ακινητοποίησε, του είπε να του δώσει το πορτοφόλι. Αναγκαστικά του έδωσε το πορτοφόλι γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε να κάνει κάπως διαφορετικά. Αφού του έδωσε το πορτοφόλι, προσπάθησε να τον κινητοποιήσει γιατί είχε κλείσει ασφάλειες, με αποτέλεσμα να κοπεί στο χέρι του με το μαχαίρι. Αμέσως τράπηκε σε φυγή ο δράστης, άνοιξε δηλαδή την ασφάλεια με το ζόρι, ας πούμε, κάνει κάποια ζημιά στο ταξί. Τράπηκε σε φυγή. Το παιδί πήγε, είναι ένα 25χρονο παιδί επαγγελματίας, πήγε στην αστυνομία, στην ασφάλεια. Τον κράτησαν εκεί πέρα 3 ώρες για να ερευνήσουν το συμβάν. Και από εκεί πέρα ήμασταν πολύ κοντά στο να έχουμε το πρώτο θύμα στοιχείο από αυτά τα περιστατικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Έχουν ξανασυμβεί και άλλα περιστατικά. Μόνο με μετανάστες εδώ πέρα. Γιατί στην Αθήνα δεν συμβαίνει μόνο από μετανάστες, συμβαίνουν και από Έλληνες, έτσι να μην τα λέμε και όλα. Στοιχείο όμως δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Τόσο έντονο έχει συμβεί όμως να το παίζουν τσαμπουκάδες τέλος πάντων οι μετανάστες, να μην θέλουν να πληρώσουν, να κάνουν ζημίες στα ταξί. Και θέλω να πληροφορήσω στον κόσμο, γιατί διάβασα κάποια σχόλια μέσα στο διαδίκτυο, το ταξί επειδή είναι δημοσίας χρήσης δεν μπορεί να αρνηθεί τη μίσθωση. Κάποιοι λένε, ας πούμε, να μην τους βάζετε μέσα, να μην κάνετε, να μην δείξετε. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει νομικά. Δεν μπορείς να αρνηθείς σε μίσθωση στον οποιονδήποτε. Τη στιγμή που κυκλοφορεί έξω ελεύθερος από το κράτος, παρανομείς εσύ όταν του αρνηθείς τη μίσθωση. Να το σημειώσουμε αυτό στον κόσμο. Οπότε δεν είναι μόνο το θέμα ότι δεν έχουμε άλλη δουλειά και που δεν υπάρχει τουρίστας και δεν υπάρχει και χιόντες να πάρει ταξίδι, δηλαδή είναι και θέμα επιβίωσης οικονομικής, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, είναι και θέμα ότι δεν μπορείς να αρνηθείς τη μίσθωση από οποιονδήποτε. Προστασία. Από την πλευρά σας κάποια μέτρα που μπορούν να ισχύουν. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ζητήσει από την πλευρά μας πολλά χρόνια τώρα, όχι μόνο με τους μετανάστες, πολλά χρόνια τώρα να μπορούμε να βάλουμε σε ταξί κάμερες. Το Υπουργείο δεν το δέχτηκε γιατί θεωρεί ότι είναι προσωπικά δεδομένα του κάθε πολίτη. Όπως έχουμε ζητήσει και να μπει και ένα διαχωριστικό. Όχι απλά διαχωριστικό όπως τον κορονοϊό, να μπει ένα διαχωριστικό ασφαλείας ανάμεσα στις πίσω θέσεις και τις μπροστά, έτσι ώστε όσο ισχύει τουλάχιστον η νομοθεσία του κορονοϊού, που παίρνουμε 3 επιβάτες και στο πίσω κάθισμα, τουλάχιστον να μπορούμε και εμείς να προστατευτούμε, να μπαίνουν πίσω, να μην υπάρχει επαφή πέρα από ένα παραθύρο που θα μας πληρώνει, να μην έχουμε καμία επαφή. Και έτσι θα προστατευτούμε και από τον κορονοϊό, αλλά θα προστατευτούμε και από το θέμα για την ασφαλεία μας. Κινδυνεύουμε καθημερινά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε επάγγελμα. Αυτό είναι το επάγγελμά μας. Κάποιοι άνθρωποι έχουν επενδύσει εδώ, δεν υπάρχει άλλη δουλειά και ξαναλέω και νομικά δεν στέκει το να μην τους πάρουμε εκεί που θα μας πούνε. Όπως συμβαίνει φυσικά και με τα λεωφορεία. Αν δείτε τα λεωφορεία, τα 3 τέταρτα του λεωφορείου είναι μέσα με μετανάστες.